Τα προβλήματα ξέρετε τώρα της ομάδας μας. Παίζουμε χωρίς τους το νούμερο 1 και το νούμερο 2 της ομάδας. Για διαφορετικούς λόγους. Οι λόγοι είναι γνωστοί. Ο Φώτος είναι τραυματισμένος εδώ και ένα χρόνο. Ακόμη δεν είναι έτοιμος. Ο Μάρκος είναι ήδη στην Αμερική. Αποφάσισε να κάνει προετοιμασία για το δύο Masters, το Indian West και το Miami. Και βάσει αυτής της εξέλιξης, σίγουρα το αγώνας θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Πιστεύω ότι η Ουγγαρία είναι το φαβορί για να κερδίσει, όμως δίνεται μια ευκαιρία στα υπόλοιπα παιδιά, αφού οι άλλοι δεν έχουν είναι στην ομάδα αυτή τη στιγμή, να προσπαθήσουν να αποδείξουν ότι μπορούν να προσφέρουν. Παίζουν για την ομάδα του, παίζουν για τη χώρα του. Είναι υπόκριτο να καταβάλουν κάθε προσπάθεια. Και στο τέλος της ημέρας θα δούμε τι θα βγει. Αλλά για μένα σημασία έχει να δώσουν το 100%, να προσπαθήσουν όσο μπορούν. Και το αποτέλεσμα θα το δούμε μετά. Αυτά. Ένα περίφημο επίπεδο των Ούγγρων. Υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορούν να κοντράρουν, δηλαδή πού θα χτυπήσουν, ποια είναι τα δυνατά μας σημεία για να χτυπήσουν. Καταρχήν πρέπει να δούμε ποιοι θα αγωνιστούν από την άλλη ομάδα για να δούμε, δεν ξέρουμε ακόμα τη σύνθεση. Όμως γενικά τους τέσσερις παίχτες που έχουν φέρει, λίγο πολύ μάθαμε και γνωρίζουμε τι παίχτες έχουν εμπειρία, έχουν καλά αποτελέσματα τουλάχιστον σε επίπεδο futures. Ο ένας ο νεαρός, το νούμερο 4 της ομάδας, όπως όλοι ξέρετε, είναι και η ελπίδα της Ουγγαρίας, τέλειωσε νούμερο 1 στον κόσμο την περσίνη χρονιά. Αυτό λέει κάτι. Όμως, έχουμε και την πρόσφατη νίκη του Φίλιππου πάνω σε αυτόν τον παίχτη στους Πανευρωπαϊκούς τον Ιούλιο. Άρα, αυτό το ότι τέλειωσε νούμερο 1 σίγουρα λέει κάτι, αλλά λέει ακόμα κάτι, είναι ένα σημαντικό στοιχείο ότι ο Φίλιππος κέρδισε αυτόν τον παίχτη. Φυσικά δεν ξέρουμε αν αυτό το δίδυμο θα παίξει ο ένας εναντίον του άλλου. Τώρα, όσον αφορά τους υπόλοιπους, το νούμερο 1 ο Μπάλας είναι αρκετά εμπειρός παίχτης, έχει καλή βαθμολογία στο ATP ranking. Οι άλλοι δύο, χωρίς να είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά σε επίπεδο futures όπως είπα, και μάλιστα πριν δύο εβδομάδες ο ένας κέρδισε ένα futures στο Ιδραήλ από δίδα, δείχνει ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Τα παιδιά τα δικά μας δεν έχουν ακόμη τέτοια αποτελέσματα σε επίπεδο futures. Έχουμε κάποια αποτελέσματα σε επίπεδο juniors, όμως είναι διαφορετικό τι είναι στο juniors με το men's. Όμως, όπως είπα και στην αρχή, θα δούμε πώς θα καταρτήσουν την ομάδα μας και αυτοί και θα προσπαθήσουμε να τους αντιμετωπίσουμε με όλες τις δυνάμεις για να φέρουμε όσο καλύτερο αποτέλεσμα γίνεται. Ξέρουμε τις δυσκολίες. Δεν είναι όπως προηγούμενα Davis Cup που λέγαμε ότι στο διπλό θα δείξει και θα κρίνει την συνάντηση. Και οι πέντε αγώνες είναι για μένα το ίδιο σημαντικό. Σάμα Κινίδης. Ευχαριστώ. Συγκεκριμένο με τον Ιαρό. Πρώτη φορά αγωνιζόμαστε στην Κύπρο. Ο φίλος μου Σέλγης, προσωπώντας την Κύπρο στην Ιατρική χώρα. Σίγουρα πολύ σημαντικό να συμμετέχει στο τέλος. Δεύτερη συμμετοχή τώρα. Ποια τα συναισθήματα που θα αγωνιστείς εδώ στην Κύπρο αυτή τη στιγμή εκπροσωπώντας την χώρα σου. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ για την συμμετοχή στην ομάδα. Δεν δεύτερη φορά, αλλά πρώτη φορά εκτός. Ήταν λίγο πήρα μια εμπειρία του Davis Cup. Δεν είναι πολλά σημαντικό για μένα να είμαι στην ομάδα. Αν με επιλέξατε να παίξω εμάς, θα το ενίσχυσα. Φίλιππος, αρκετούς τραυματισμούς, είμαστε καλά τώρα, δόξα τω Θεώ. Πώς νιώθουμε να είμαστε έτοιμοι για τη συνάντηση. Να ξεπέρασα αρκετούς τραυματισμούς. Προετοιμαστήκα αρκετά για τον τελευταίο μου.
Έπαιξα προηγούμενο φυσική εγκατάσταση και τέννις για να έρθω να είναι ένα βιβλίο στα δουλειά της Αγωνίδας στην Κύπρο. Πιστεύω πως έχουμε τις περισσότερες ελπίδες για να βάλουμε και δύο. Από ό,τι στους δύο μια μεγάλη πέντρα μαζί δεν έτσι... Είμαστε και προηγούμενοι. Εντάξει, έτσι πραγματικά με εμπιστεύετε κατά πόσο υπάρχει το αποτέλεσμα να είναι θετικό, να είναι εμάς, έτσι λίγο ρεαλιστικά πόσο έτοιμοι είμαστε. Σε αρκετά έτοιμοι, δουλέψαμε σε αρκετά πιστευκό. Όπως είμαι και ο Γιάννος, δεν είμαστε το φαβορί, αλλά είναι όλα είναι πιθανά. Να το παλέψουμε, να παίξουμε καλά. Πιστεύω ότι πολύ το απλά είναι θετικό αυτό κάτω. Αν δεν ήθελαμε, είμαστε εδώ για την νίκη. Δεν πιστεύω ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε, μόνο να μην είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ, θα προβλέψουμε και πιστεύω ότι το λοιπόν θα κάνουμε. Βάδος, any comment? I actually look to that. Εντάξει. Ωραία, δεν είναι. Σας ευχαριστώ.